Λάτε, λάτε. Τα άκουσα και τα προηγούμενα που είπε ο κύριος Πέτρος. Τώρα θα δείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ήλπιζα ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής σήμερα δεν θα κάλυπτε αυτά που ακούστηκαν δύο φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και που θα απασχολήσουν στην ειδική συνεδρίαση της Τετάρτης και την Ολομέλεια της Βουλής οι εκφράσεις περί πρακτόρων βουλευτών και άλλα πράγματα που ακούστηκαν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς όμως, ο λόγος του, και αναφέρομαι μόνο σε αυτό το ζήτημα, προς Θεού δεν κάνω κανενός είδους άλλου αντιπαράθεση, αλλά είμαι πάρα πολύ ευσύς. Ο λόγος του ήταν πάρα πολύ σαφής και σπέρνει μίσος, δηλητήριο, διχασμό και υποψία για Έλληνες βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλες τις δεκαετίες, όσο και αν ανατρέξετε στα πρακτικά. Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Διότι οι Έλληνες βουλευτές εκλέγονται και μερικοί εξ αυτών, μάλιστα συνάδελφοι, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι πολίτες Έλληνες βουλευτές από τη δεκαετία του 90, έχουν εκλεγεί 4 και 5 φορές, σε πλήρη γνώση και αρμονία με το Ελληνικό Σύνταγμα, τους ελληνικούς νόμους, τον εκλογικό νόμο και την πλήρη λαϊκή συγκατάθεση των Ελλήνων πολιτών που ζουν εκεί και πιστεύουν ό,τι πιστεύουν. Ουδής έχει το δικαίωμα να του ζητάει αυτή τη δήλωση και τη μαρτυρία μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σας λέω, θεωρήσαμε, αλλά βεβαίως θα τα συζητήσει η Βουλή και την Τετάρτη, άκρος ακρότητες, οι οποίες δεν ελέγχθησαν μάλιστα κατά τη διάρκεια κάποιας όξυνσης, αλλά ήταν προφανώς προσχεδιασμένες, δύο φορές και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια που ακούστηκαν περί Τούρκων πρακτόρων. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι έχετε περάσει κατά πολύ τα σύνορα, όχι απλά της δεοντολογίας ή της κοινοβουλευτικής ευπρέπειας ή του πολιτικού διαλόγου, έχετε περάσει κατά πολύ τα σύνορα του μίσους και του διχασμού τον οποίο σπέρνετε με τις ομιλίες σας. Και θα ήθελα να σας το επισημάνω ευθύτατα. Κόσμο, όχι, όχι, όχι.